Καλησπέρα. Λοιπόν, βεβαίως σας καλέσαμε εδώ για να μιλήσουμε για την σπουδαία επιτυχία της Δόξας επί του Οθέλου. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό, αλλά προέκυψε και αυτό το θέμα στην ΚΟΠ. Αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο. Ναι, είναι μια απόφαση, εάν υλοποιηθεί και αν είναι τελική, μας χαροποιεί. Εντάξει, απότερος στόχος μας είναι η παραμονή για φέτος. Όπως ξέρετε, η Δόξα δεν ήταν και η χρονιά της. Είχαμε ατυχίες, είχαμε τιμωρίες, είχαμε τραυματισμούς. Δεν μας βγήκε. Όμως, με το τελευταίο παιχνίδι με τον Οθέλο και τα τελευταία παιχνίδια, μπορώ να πω, είδαμε μια άλλη Δόξα. Και πιστεύουμε ότι έχει τις δυνατότητες να κρατηθεί. Έχει τις δυνατότητες να χτυπήσει όλα τα παιχνίδια τα οποία ακολουθούν. Εντάξει, η απόφαση αν βγει, όπως την είπατε, μας χαροποιεί και μας δίνει ένα κίνητρο πιο πολύ να έχουμε πιθανότητες πιο πολλές για την παραμονή. Λιγότερο άγχος. Εάν δεν αγωνιστείς στο γήπεδο, αυτά όλα δεν μπορείς, σε αυτά όλα δεν μπορείς να στηρίζεσαι. Γιατί αν η ομάδα σου, αν δεν έχεις ομάδα, εάν δεν αγωνίζεσαι, αν δεν έχεις πίστη για την παραμονή, δεν θα το πετύχεις. Πάντως υπήρχε πίστη στην ομάδα παρά τις κακές εμφανίσεις και την πορεία που διέγραφε. Υπήρχε πίστη και συχνά πυκνά το έλεγε και ο πρόεδρος ότι μάλιστα θα δείτε σύντομα την δόξα που, την καλή δόξα. Οι πολίτες μας δεν ήταν αυτές που μας έβγαιναν. Και έχουμε και το δυναμικό και τα παιδιά αγωνίζονται με πάθος, με πίστη. Απλώς ήμασταν λίγο άτυχοι τα τελευταία παιχνίδια. Χτες με τον Οθέλο δείξαμε ήταν η δόξα. Και πιστεύω ότι έτσι θα συνεχίσουμε. Έπαιξε ρόλο και η αλλαγή προπονητή, ίσως. Εντάξει, κάθε αλλαγή προπονητή δίνει ένα άλλο αέρα. Όμως τα παιδιά, αυτό είναι το ποδόσφαιρο που ξέρουν. Και πιστεύω ότι και ο κόσμος την Κυριακή και σε όλα τα παιχνίδια ακολουθήσουν πρέπει να πιστέψει στη δόξα και να έρθει στα γήπεδα. Και πιστεύω ότι η κατοκοπή και οι φίλοι θα το κάνουν. Γιατί χτες έχουν δει μια άλλη δόξα η οποία πίστεψε στη νίκη, αγωνίστηκε με πάθος και πέτυχε αυτό που ήθελε. Εντάξει, χωρίς αμφιβολία ήταν το καλύτερο φετινό παιχνίδι της δόξας και από εδώ και πέρα ζητείτε σταθερότητα. Έτσι υπάρχουν άλλοι 8 τελικοί. Παρά το ότι έχουμε και τις απουσίες, έχουμε και τις τιμωρίες, πιστεύω ότι τα παιδιά έχουν και τη δυναμική και την πίστη και τη δυνατότητα να χτυπήσουν τα παιχνίδια. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Τώρα, όσον αφορά την απόφαση, αν υλοποιηθεί, εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, μας δίνει περισσότερες δυνατότητες παραμονής. Αλλά έχω τονίσει ότι τα παιχνίδια κερδίζονται στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί κερδίζονται και πρέπει να δείξουμε πάθος, αγωνιστικότητα και πείσμα και θέληση ότι θα κρατηθούμε. Το παιχνίδι με τον Οθέλο και η νίκη, αλλά και η εμφάνιση ήταν ένα καλό σημάδι. Ήταν πολύ καλό σημάδι που χαροποίησε όλους τους φιλάθλους και όλους τους παράγοντες της δόξας και όλο τον κόσμο της δόξας. Και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε έτσι. Ωραία. Λοιπόν, και χάρη χαρά μου. Δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Από το να αγωνιζόμαστε και κερδίζουμε τα παιχνίδια στο γήπεδο. Μάλιστα, στο χέρι σας είναι. Είμαστε στην τελική ευθεία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χατζη Χαραλάμπους. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στην δόξα. Και εμείς, ευχαριστώ πολύ και θέλω να στείλω το μήνυμα ότι ο φιλάθλος κόσμος της δόξας πρέπει να είναι στα γήπεδα. Εγώ από προσωπική πείρα βλέπω τον κόσμο ότι θα έρθει, τους βλέπω εκεί στο ιατρείο, τους μιλώ, στέλνουμε μηνύματα. Πρέπει να μαζέψουμε τον κόσμο να σπίσουν. Μάλιστα. Ωραία κύριε Χατζη Χαραλάμπους. Καλό σας βράδυ. Πολύ. Και...